Τζόρτζεβιτ, Στεφανάκη, πετάει και ο Δωμάζο, σουτ θαυμάσιο. Δεν μπόρεσε να αντιδράσει ο Κυριασίδη με στην περιοχή. Ο Δωμάζο θα κάνει τη σέντρα, πετάει το Αλβαρέζε, κάνει το 2-0 στο 74. Εδώ να κάνει το πλάγιο, τον γονιό να γυρίζει την κεφαλιά και τον Μίμη Δωμάζο να πετυχαίνει από τα ρότερα γκολ. Στην πρώτη εθνική κατηγορία. Άφησε άγαλμα το μπουπάκι, ένα γκολ το οποίο ξαναβλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός σοφάρισε 1-1. Και την ιστορία θυμίζουμε στο πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Λάκης Πετρόπουλος, στο πάγκο του Παναθηναϊκού, ο Φερέντς Πούσκας. Στο σκορ προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός με γκολ του Δωμάζου στο 15ο λεπτό, ύστερα από λανθασμένη παλιά του Τόσκα. Και το ημίχρονο έληξε με 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Διαβάζοντας τα καλοκαιρινά φύλλα της αθλητικής ηχούς του 1959, με στόχο να καταγράψω τη μεταγραφή του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, ποιου άλλου, του Μίμη Δωμάζου, εντόπισα μεταξύ άλλων την ανάδειξη της ζωής Κουρούκλη ως Στάρ Ελλάς. Τη γνωρίσαμε αργότερα ως Ζωή Λάσκαρη. Τον Κώστα Χατζηχρήστο να πρωταγωνιστεί στις κινηματογραφικές αίθουσες με τον Ηλία του 16ου. Ακόμη και τον περίφημο Ταρζάν, τον 6 φορές Ολυμπιονίκη σε κολύμβηση και υδατοσφαίρηση, Τζόνι Βάις Μίλλερ, να γνωρίζει την ήττα στο γκολφ μετά από 10 διαδοχικές νίκες. Στα λευκά σας αρχοντικά σεντόνια, Ιού για να γράφει πυραϊκή πατραϊκή. Διαφημιστικά εκείνη την εποχή κυριαρχούσε η πυραϊκή πατραϊκή, αλλά και το νέο μοντέλο ρωσικής μοτοσυκλέτας K55. Πόσα λοιπόν πρωτοσέλιδα λέτε ότι αφιερώθηκαν στη μεταγραφή του κορυφαίου Έλληνα ποδοσφαιριστή? Παραδόξως, ούτε ένα. Μετά από έρευνα αρκετών εβδομάδων, διαπίστωσα με έκπληξη ότι η μεταγραφή του Μίμη Δωμάζου στον Παναθηναϊκό δεν καταγράφηκε ποτέ στην αθλητική ηχό, αφού το ξέχασε η γραμματεία του ομίλου. Ούτε το 1958 που υπήρξε η Συμφωνία των Πράσινων με την Άμυνα Αμπελοκήπων, ούτε το 1959 που ο στρατηγός φόρεσε και επίσημα τη φανέλα του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της Α' Εθνικής. Με την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου το καλοκαίρι του 1959, εκ της γραμματείας του Παναθηναϊκού ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος απέκτησε τους Λεμονή, Μπαλτατζή, Παπαστάθη, Γεωργιάδη, Μπενάρδο, Κάβουρα, Τζουνάκο, Καλόν, Γεωργιάδη, Παπαγεωργίου, Τσαρέλα, Μανιάκη, Μιχαηλίδη, Μανταλόζης, Πετσαρία, Καλοκαιρινό, Ρεκατσίνα, Αβράμογλου, Αβράμ, Γκιόνι, Μπαζούκο, Σουρούνι και Ρούσι. Πουθενά ο Δωμάζος. Αντιθέτως, το όνομά του το βλέπουμε στις 29 Ιουλίου του 1959 στην εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Ομάδα σε ένα περιπαικτικό κείμενο, αφού ο Παναθηναϊκός ήθελε να αποκτήσει παίχτες όπως ο Λουκανίδης, ο Σιδέρης, ο Λεμός, ο Βολίκας, ο Μαρδίτσης και ο Δωμάζος, αλλά για τα ηχηρά ονόματα έμεινε με την επιθυμία. Μάλιστα, σε άλλο κείμενο της ομάδας, μία εβδομάδα αργότερα, στον απολογισμό των μεταγραφών δεν υπήρχε καμία αναφορά στο Δωμάζο, ενώ γινόταν ανάλυση σε μία σειρά παιχτών που πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Αμή τι άλλο, εντυπωσιακό. Το σκορ άνοιξε ο Δωμάζος στο 19ο λεπτό. Ο Μίμης Δωμάζος γεννήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 1942 στο Μεευτήριο Έλενα, λίγα μέτρα από το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Η μητέρα του, με καταγωγή από τη Μικρά Ασία, ήταν νοσοκόμα στο επάγγελμα και ο πατέρας του από τη Σάμο υπάλληλος του υγειονομικού. Σε ηλικία 10 ετών οι γονείς του χώρισαν. Ο Μίμης μετακόμισε με τη μητέρα του στο σπίτι της αδερφής της και ο μικρός έκανε δουλειές του ποδαριού για να προσφέρει και αυτός λίγες δραχμές στο νοικοκυριό. Η μοναδική του διέξοδος, το ποδόσφαιρο. Στα 13 του γράφτηκε στη συνοικιακή ομάδα της Άμυνας Αμπελοκήπων. Οι ηθήνοντες του συλλόγου έγραψαν στο δελτίο ότι ήταν 15 ετών προκειμένου να μπορεί να αγωνιστεί. Άλλωστε, σε μικρότερη ηλικία δεν επιτρεπόταν να παίζει κανείς σε αδρική ομάδα ενός συλλόγου. Όταν πήγε στη Σεβαστοπόλεο Τεχνική Σχολή, ο διευθυντής είπε στη μητέρα του να τον κάνει λούστρο, καθώς δεν διάβαζε και είχε κοπεί σε δύο μαθήματα. Ο άνθρωπος που άλλαξε τη μοίρα του μικρού Μίμη Δωμάζου ήταν ο Ιουγκοσλάβος προπονητής του Παναθηναϊκού Σβέτισλαβ Γκλίσοβιτς, ο οποίος ψάρευε ταλέντα από όλες τις γειτονιές της Αθήνας. Ο Γκλίσοβιτς τον είδε, εντυπωσιάστηκε, τον πρότεινε στη διοίκηση και χάρη στις αστραπιές ενέργειες του Γενικού Αρχηγού Ανδρέα Βγενόπουλου, ο πιτσιρικάς υπέγραψε στο τριφύλι. Ο Βγενόπουλος από τη θέση του Προέδρου της ΕΠΣΑ είχε βραβεύσει το Δωμάζο αλλά και την ομάδα της Άμυνας στις 17 Νοεμβρίου του 1950.
58 για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ κατηγορίας της Αθήνας. Η άμυνα για τη μεταγραφή του Δωμάζου στον Παναθηναϊκό πήρε 9.000 δραχμές και μία εμφάνιση και ο 16χρονος ποδοσφαιριστής μία πορτοκαλάδα. 2 εβδομάδες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Αθήνας από τον Παναθηναϊκό, ο Μίμης Δωμάζος έκανε την πρώτη του εμφάνιση με το τριφύλι στο στήθος σε ένα φιλικό με το Κοροπή στις 28 Δεκεμβρίου του 1958 με διαιτητή τον πράσινο Κώστα Λινοξυλάκη, όπου εντυπωσίασε και πέτυχε 2 από τα 6 γκολ του Παναθηναϊκού. Όπως έγραψε πολύ εύγλωτα και προφητικά ο συντάκτης της Ιχούς, Βασίλης Χατζηγιάννης, το ευχάριστο μόνο είναι η λαμπρά εμφάνιση του νεαρού Δωμάζου, ο οποίος έδωσε αδρά δείγματα της μεγάλης ποδοσφαιρικής του αξίας. Στις 4 Ιανουαρίου του 1959, ο Μίμης Δωμάζος έδωσε την πρώτη του συνέντευξη στην Αθλητική Ιχό, όπου μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι εργάζεται ως οξυγονοκολλητής στην Ιζόλα. Η εφημερίδα τον χαρακτηρίζει πράσινο Ζίντελαρ. Ο Αυστροούγγρος επιθετικός θεωρούνταν ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του 20ου αιώνα, με σπουδαία καριέρα σε Αούστρια Βιέννης και Εθνική Αυστρίας τη δεκαετία του 20 και του 30. Συγχρόνως αποκάλυψε ότι, αν και αμπελοκυπιώτης, ήταν οπαδός του Ολυμπιακού και οι φίλοι του τον φώναζαν Ολυμπίκ. Οι συλλογικές μου συμπάθειες ήταν Ολυμπιακές, αλλά τώρα που ανήκω στον Παναθηναϊκό θα τον αγαπήσω με όλη μου την ψυχή. Το είπε και το έκανε. Άλλωστε, όποτε έβλεπε τον Ολυμπιακό, αφηνίαζε, υπηρετώντας πιστά το αγαπημένο του τριφύλι. Εδώ να κάνει το πλάγιο, τον γονιό να γυρίζει την κεφαλιά και τον Μίμη Δωμάζου να πετυχαίνει ένα από τα ωραία γκολ. Στην πρώτη εθνική κατηγορία. Αντιστρόφως ανάλογη ήταν η σχέση του μεγάλου Γιώργου Σιδέρη με τον Ολυμπιακό. Ήταν Παναθηναϊκός. Μάλιστα υπέγραψε για να πάρει μεταγραφή στο αγαπημένο του τριφύλι, αλλά κατέληξε στον Ολυμπιακό και έγινε παίκτης σύμβολο των Πειραιωτών. Ενώ και ο κατακίτρινος Κώστας Νεστορίδης, ποιος θα αφισβητήσει την προσφορά του, την αγάπη του και την αφοσίωσή του στην ΑΕΚ, όταν τέθηκε θέμα αποχώρησης, ζήτησε να μεταγραφεί στον Παναθηναϊκό. Αγνοί και καθαροί άνθρωποι. Γίγαντες. Τους μήνες που ακολούθησαν, ο Δωμάζος αγωνιζόταν στα επίσημα παιχνίδια της άμυνας και στα φιλικά παιχνίδια του Παναθηναϊκού, μεταξύ των οποίων και στο κύπελο Πάσχα με αντιπάλους τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Μάλιστα, η αναμέτρηση κόντρα στην Ένωση στις 4 Μαΐου του 1959 ήταν κομβική για το μέλλον του στους Πράσινους. Ο Δωμάζος πήγε στη Λεωφόρο με τους παράγοντες της άμυνας για να δει το μάτς, αφού το πρωί είχε αγωνιστεί και είχε σκοράρει στη νίκη επί της Δόξας Αθηνών με 2-0. Στο γήπεδο του Ηλυσιακού, ο παράγοντας της άμυνας, Κώστας Στακιάς, βλέποντας τους προπονητές του Παναθηναϊκού Μιγιάκη, Σούτσο και Σίμω, τους προέτρεψε να χρησιμοποιήσουν το μικρό στο φιλικό με την ΑΕΚ. Τότε ο Μιγιάκης τον ρώτησε: «Καλά, το πρωί δεν έπαιξες μπάλα?» Ο Δωμάζος ξέχασε τον τραυματισμό και απάντησε: «Μόνο 10 λεπτά». Κάπως έτσι μπήκε στη 16άδα. Αγωνίστηκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και το 1-1 έγινε 3-1, έχοντας συμμετοχή και στα 2 γκολ και σκόρερ του Ζαφυρόπουλο και Αγγελόπουλο. Το σχόλιο του θρύλου της αθλητικής δημοσιογραφίας Νίκου Γκούμα στην Ιχό ήταν ενδεικτικό της εξαιρετικής του εμφάνισης. Ο μικρός Δωμάζος απετέλεσε με το παιχνίδι του ένα συναρπαστικό θέαμα. Ταχύς, μαχητικός, διεισδυτικός και καταπληκτικός στις έντρες, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες στην πράσινη επίθεση, συντελώντας αποτελεσματικά στην επιτυχία του δεύτερου και ιδίως του τρίτου γκολ της ομάδας του. Ένας λαμπρός παίχτης ανατέλει στο πρόσωπό του. Στο φύλλο της 5ης Μαΐου του 1959, ο Μίμης Δωμάζος εμφανίζεται τόσο στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ για το κύπελο Πάσχα, όσο και στην αναμέτρηση της άμυνας με τη Δόξα Αθηνών. Λίγοι το πρόσεξαν. Κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Δωμάζος είχε εξίσου καλή απόδοση και μια κεφαλιά στο δοκάρι. Στις 21 Ιουνίου του 1959 η Αθλητική Ιχό φιλοξένησε την πρώτη εξώφυλη φωτογραφία του Δωμάζου και μάλιστα επεξεργασμένη σε κόκκινο φόντο σε μονομαχία με τον Βασιλείου από την παρουσία του στο φιλικό με τον Απόλλωνα. Παραδόξως, την ίδια μέρα διαβάζουμε ότι η άμυνα Μπελοκήπων τον τιμώρησε με τρίμηνο αποκλεισμό από όλα τα φιλικά και επίσημα παιχνίδια λόγω πειθαρχικού παραπτώματος. Έτσι έκλεισε το κεφάλαιο άμυνα και άνοιξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στις 22 Αυγούστου του 1959 ο Μίμης Δωμάζος έδωσε το παρόν στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν και αγωνίστηκε σε όλα τα φιλικά που έδωσαν οι Πράσινοι στην προετοιμασία τους για το πρώτο εθνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα στις 4 Οκτωβρίου του 1959 ήταν αυτόπτης μάρτυρας μιας από τις πιο τραγικές στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της σύγκρουσης του Θόδωρου Ιωάννου με τον Μιχάλη Μπουτσαρά που προκάλεσε το θάνατο του ποδοσφαιριστή του Εθνικού. Στις 25 Οκτωβρίου του 1959 ο Μίμης
Δημήτρης Δωμάζος ήταν βασικός στην πρεμιέρα του πρώτου πρωταθλήματος Α-Εθνικής με αντίπαλο τον Πανεγιάλιο, ενώ τη δεύτερη αγωνιστική, την 1η Νοεμβρίου, πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την Αθλητική Ένωση Νικαίας. Ο Μίμης Δωμάζος αγωνίστηκε σε 504 παιχνίδια πρωταθλήματος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού μέχρι το καλοκαίρι του 1980 με ένα διάλειμμα 2 ετών στην ΑΕΚ, απόρρια της διαμάχης με τη διοίκηση του Τριφυλιού τον Νοέμβριο του 1977 και κυρίως με τον Αντώνη Ματζαβελάκη. Σε αυτή την κόντρα μπήκε και ο Κάζιμιρ Γκόρσκι. Φημολογείται ότι κατόπιν εντολής ο Πολωνός τεχνικός ζήτησε από το Δωμάζο να παίξει εξτρέμ στο μάτς με την Μπριζ. Ο στρατηγός το θεώρησε υποτιμητικό και αρνήθηκε να παίξει. Τον κατηγόρησαν μαζί με τον Αντωνιάδη και τον Τζόρτζεβιτς ότι ξενυχτούσαν και τους έβαλαν στον πάγο. Εν τέλει τους απομάκρυναν. Η αεροσηλεία. Ο Δωμάζος στα 36 του βρήκε άλλη ποδοσφαιρική στέγη. Την ΑΕΚ. Πολλοί βιάστηκαν να θεωρήσουν την καριέρα του τελειωμένη, αλλά ο στρατηγός τους διέψευσε. Στη Νέα Φιλαδέλφια, 35ο λεπτό του αγώνα, 5-0 για την ΑΕΚ, ο Δωμάζος του 5ου γκολ, ύστερα όμως και πάλι από μια θαυμάσια διείσδυση που έκανε ο Αρδίζουγλου από τα αριστερά και πάσα μέσα στη μικρή περιοχή. Οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του δεύτερου συνεχόμενου πρωταθλήματος της ιστορίας της, κάτι που είχε να συμβεί από το 1940, μόνο στην αναμέτρηση με το Τριφύλι, στη Λεωφόρο. Στις 10 Δεκεμβρίου του 1978 λήγησε. Η ΑΕΚ με προπονητή το Φέρενς Πούσκας μπήκε στη Λεωφόρο. Μόλις αναγγέλθηκαν οι ενδεκάδες, το όνομα του Δωμάζου προκάλεσε βομολογίες και αποδοκιμασίες. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης αποκατέστησε την αδικία και το Δεκέμβριο του 1979 τον έντυσε ξανά στα πράσινα. Φόρεσε ξανά τη φανέλα με το αγαπημένο του Τριφύλι στις 6 Ιανουαρίου με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ακολούθησε η βαριά ήττα στα Γιάννενα με 4-1, αλλά ήταν και πάλι ο γνωστός Δωμάζος στα 38 του παρακαλώ, στο Νικηφόρο με 2-0 ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σέρβιρε το δεύτερο γκολ των πράσινων στον Αλβαρέζ. Πήγε μπροστά από τη θύρα 11, ξάπλωσε μπρούμητα και έβαλε τα κλάματα. Με λιγμούς. Ανατριχίλα στη Λεωφόρο. Αποθέωση για το στρατηγό. Μετά το μάτς δήλωσε: «Μόνο εγώ ξέρω τι νιώθω. Αυτό το χορτάρι το έχω ποτίσει με αίμα και υδρότα 20 χρόνια». Το βράδυ της συγκλονιστικής νίκης, σε βάρος του αιωνίου αντιπάλου, οι πράσινοι γλέντισαν στο Ζυγό, το περίφημο νυχτερινό κέντρο ιδιοκτησίας του Δωμάζου, με τα τραγούδια του πράσινου Γιάννη Πάριου, της Χάρης Αλεξίου και της Δήμητρας Γαλάνη. Ο Μίμης Δωμάζος είναι ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών. Ο στρατηγός του Παναθηναϊκού ήταν, είναι και θα είναι η πράσινη σημαία, το απόλυτο σύμβολο. Οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε 9 πρωταθλήματα και 3 κύπελα, σε αμέτρητες διακρίσεις. Με κορυφαία φυσικά την πορεία μέχρι τον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών στο Wembley. Ο στρατηγός, εκτός της ξεχωριστής ποδοσφαιρικής αξίας του, είναι και ο άνθρωπος στο ρεκόρ του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έπαιξε 21 χρόνια στην Α-Εθνική. Αγωνίστηκε σε 536 μάτς της Α-Εθνικής, κατέκτησε 10 πρωταθλήματα, 9 με τον Παναθηναϊκό και 1 με την ΑΕΚ, και 3 κύπελα. Ενώ παρότι ήταν δεκάρι, πέτυχε 139 γκολ. Iată golul, egalizator, un gol senzațional. Vom avea o reluare din spatele porții. Domazos este cel care starul egalează starul. Όμως και στην εθνική ομάδα η παρουσία του ήταν ξεχωριστή και επιβλητική. Από τις 2 Δεκεμβρίου και το φιλικό με τη Δανία στη Λεωφόρο το 1959 ως τις 11 Νοεμβρίου του 1980 στο επετειακό φιλικό με την Αυστραλία. Φόρεσε τα γαλανόλευκα 50 φορές και ήταν για 2 δεκαετίες ο μαέστρος του εθνικού μας συγκροτήματος. Αυτός είναι ο μεγάλος Μίμης Δωμάζος.